Σαν τώρα τις τηλεοράσεις τους. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Είχαμε μείνει λοιπόν στο Erga Omnes. Αυτό πώς διασφαλίζεται? Δηλαδή θέλετε λίγο να μας πείτε το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας? Νομίζω και το ότι κατά αυτά πόσον... πρέπει να τα πούμε όταν ολοκληρωθεί αύριο η συζήτηση των πρωθυπουργών. Ακούσα να σας πω. Υπάρχουν δύο τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις τα τελευταία 25 χρόνια η λέξη Erga Omnes. Το Erga Omnes σημαίνει για όλες τις χρήσεις. Αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν για όλες τις διεθνείς χρήσεις. Υπήρχε μια εξής συζήτηση. Υπήρχε μια πρόταση, μήπως υπάρχει ένα όνομα μόνο για τις σχέσεις Ελλάδος-Σκοπίων και σε όλα τα άλλα χρησιμοποιεί το συνταγματικό το όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μετά υπόθηκε ότι αυτό το όνομα πρέπει να πάει και στον ΟΗΕ. Υπήρχε συμφωνία πολλές φορές από την ελληνική πλευρά για διπλή ονομασία. Μόνο, για διπλή διεθνή ονομασία. Mm-hmm. Να είναι άλλη ονομασία για τον ΟΗΕ και για μας και άλλη για τις διακρατικές σχέσεις. Η ελληνική διπλωματία λοιπόν έλεγε πολύ συχνά ότι πρέπει ο κύριος Ζαχαράκης, ας πούμε, πάλευε να είναι κοινή διεθνή χρήση, δηλαδή να είναι η ίδια χρήση σε σχέση με την Ελλάδα, με τα υπόλοιπα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς και διεθνώς. Αυτό διασφαλίζεται με τη συμφωνία. Αυτό το λέγαν Erga Omnes. Mm-hmm. Δεν ήταν όμως σωστό. Γιατί αυτό είναι Erga International Omnes, δηλαδή για τη διεθνή κοινή χρήση. Το πραγματικά Erga Omnes είναι ότι το ίδιο όνομα πρέπει να χρησιμοποιείται διεθνώς και στο εσωτερικό ενός κράτους. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η τρέλα δύο διαφορετικών ονομάτων. Γιατί ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης όλα τα πράγματα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό βγαίνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο Δήμος της Μπίτολα στείλει ένα χαρτί στο Δήμο των Σκοπίων, θα γράφει πάνω Δημοκρατία της Γκόρνα Μακεδόνια, αν υποθέσουμε ότι αύριο κλείνουμε σε αυτό? Δεν θα γράφει Δημοκρατία της Μακεδονίας ή σε Βέρνα? Αύριο μπορεί να γράφει, αλλά στο χρονικό διάστημα που συμφωνούμε, μπορεί να γράφει μόνο ο Δήμος της Μπίτολα. Mm-hmm. Ή μπορεί να, αν θέλει να βάλει και τον τίτλο του κράτους, θα πρέπει να βάλει του κράτους Χ Μακεδονία. Μάλιστα. Άρα έχουμε Erga Omnes, όχι δηλαδή, μόνο να σας πω για έξω, να σας και φέρω μέσα ένα παράδειγμα στη Φυρώμη. Στο διαβατήριο. Το διαβατήριο είναι ένα διεθνές έγγραφο. Mm-hmm. Στο διαβατήριο πρέπει να έχει το όνομα που συμφωνήσαμε και που είναι καλό και για τους ΜΕΤ και για τους ΖΕ. Είναι και για αυτούς και για μας καλό όνομα. Έρχεται τώρα η ταυτότητα. Η ταυτότητα πριν 40-50 χρόνια ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο. Σήμερα με την ταυτότητα μπορείτε να ταξιδέψετε σε 47 κράτη της Ευρώπης. Τα περισσότερα δε, 28-29, είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι οι φίλοι μου από τα Σκόπια μπορούν να ταξιδέψουν στην Αλβανία και στη Σερβία με την ταυτότητα. Mm-hmm. Ξαφνικά βλέπετε ένα χαρτί, ένα ντοκουμέντο που ήταν για εσωτερική χρήση, χρησιμοποιείται και διεθνώς. Άρα ο διαχωρισμός διεθνές έγγραφο διαβατήριο και εσωτερικό έγγραφο ταυτότητας δεν υπάρχει πια. Αυτό νομίζω λήφθηκε υπόψη. Και λήφθηκε με τέτοιο τρόπο υπόψη που να σέβεται την ταυτότητα των ανθρώπων της φίλης βόρειας χώρας, να παίρνει υπόψη τα χρονοδιαγράμματα ένταξης εκεί που εκείνοι θέλουν να ενταχθούν, δεν τους λέμε εμείς που να ενταχθούν, και ταυτόχρονα όμως και το Erga Omnes. Δηλαδή μπορεί στο τέλος της ιστορίας να είναι δύο διαφορετικά ονόματα. Γιατί είναι τρέλα. Να σας πω κάτι. Θα βγείτε με την ταυτότητα. Μόλις σας δω εγώ που βγαίνετε με την ταυτότητα που λέει Δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι Δημοκρατία της Ίξης Μακεδονίας, αμέσως αρχίζω να φωνάζω. Ότι βγαίνει στο εξωτερικό με έγγραφο, εκείνο σε λέει μα είναι εσωτερικό έγγραφο. Εγώ δεν λέω μα το χρησιμοποιεί διεθνώς. Δεν θέλουμε από τη συμφωνία να προκύπτει μια μακρόχρονη τριβή στην καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε λύσει το θα πρόβλημα. Θα είναι μη βιώσιμη συμφωνία. Δεν θέλαμε ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω εγώ προσωπικά μια λύση που να μην μπορεί να σταθεί με στον χρόνο. Mm-hmm. Θέλουμε μια λύση που θα σταθεί στον χρόνο και θα αποδείξει τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματά της και για τους δύο λαούς. Μερικοί παραξενεύεται και κακοφαίνεται που λέω για τα πλεονεκτήματα και των δύο λαών. Μα δεν είναι εχθρός μας αυτός ο λαός. Είναι ένας λαός που μας αγαπάει με τις παραδοξολογίες του που σας είπα προηγούμενα. Που τον, δεν λέω για τον καθέ πολιτικάτη που θέλει να κάνει αλυτρωτισμούς, λέω για τον μέσο καθημερινό άνθρωπο, που θέλουμε να τον φέρουμε πιο κοντά μας. Και να σας πω και κάτι. Ας μας πει κάποιος μια στατιστική. Πόσοι άνθρωποι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν τους κρίνω, πάνε και παίζουν στο καζίνο των Σκοπίων, στα καζίνο των Σκοπίων. Πόσα λεφτά παίζουν κάθε μέρα, εγώ τα ξέρω αυτά. Mm-hmm. Ας μην παριστάνουμε τις παρθένες. Υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα
στις κοινωνίες των δύο κρατών. Υπάρχουν καθημερινές σχέσεις το καλοκαίρι. Υπάρχουν φιλικές σχέσεις, υπάρχουν γάμοι ακόμα. Mm-hmm. Υπάρχουν αγάπες. Κύριε Υπουργέ, όταν λέτε να μην υπάρχουν τριβές, σημαίνει ότι το νέο όνομα εκτός από τις ταυτότητές τους θα μπει και στο Σύνταγμά τους, υποθέτω, έτσι. Υπάρχει αυτό στη συμφωνία. Αυτό θα το δούμε. Ναι, νομίζω. Εννοώ ότι ως πρόβλημα της συμφωνίας. Να το πω με τον τρόπο μου, έχουμε λύσει το πρόβλημα το συνταγματικό. Και να σας πω τι με ενθουσιάζει εμένα. Mm-hmm. Με ενθουσιάζει η προοπτική να λυθεί και το πρόβλημα του ονόματος της Εκκλησίας των Σκοπίων, που όπως ξέρετε λεγότανε Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, και μέσα στην όλη ατμόσφαιρα και στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με πρωτοβουλίες των ίδιων των ανθρώπων των Σκοπίων, της ίδιας της πολιτικής τους ηγεσίας, πιθανολογώ, αν διαβάζω καλά και το τι λέει ο Πατριάρχης μας, ότι αυτή η Εκκλησία θα ονομαστεί Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος, που είναι ένα ιστορικό όνομα που το έφερε αυτή η Εκκλησία επί αιώνες. Mm-hmm. Νομίζω ότι, όπως βλέπετε, άλλαξε το όνομα του αεροδρομίου, από Μέγας Αλέξανδρος έγινε σε Διεθνές Αεροδρόμιο. Άλλαξε το όνομα της λεωφόρου που συνδέει την Ελλάδα με τα Σκόπια, από Λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου, έγινε καταπληκτικά ωραίο όνομα, που εκείνοι μόνοι τους τα επιλέγουν, Λεωφόρος της Φιλίας. Εμείς τους ανοίξαμε το δρόμο για να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του Ιωνίου Αδριατικής. Τους δώσαμε τη δεύτερη φάση των διαδικασιών συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλο πράγμα από την ένταξή της. Ναι. Παίρνουμε μέτρα και από τις δύο πλευρές για να βαθύνουμε τις σχέσεις μας. Και έχουμε πάρα πολλά κοινά συμφέροντα. Εγώ νομίζω ότι αν, και πιστεύω ότι τώρα το λύνουμε, το πρόβλημα με αυτή τη χώρα, θα γίνουμε οι πιο στενείς. Εταίροι. Στενά συνεργαζόμενοι, η πιο στενή εταίροι, όπως σωστά είπατε, στην περιοχή. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε δε να φοβηθούμε τίποτα. Δηλαδή, δημιουργείται ένας φόβος για ένα κράτος το οποίο δεν έχει ούτε μαχητικά αεροπλάνα σήμερα, ούτε τάγκς, ούτε τετρακισμένα. Έχει 2-3 παλιά ελικόπτερα. Προσπαθεί με ευπρέπεια να επιβιώσει. Προσπαθεί με ευπρέπεια να βρει τον ευρωπαϊκό του δρόμο, το δρόμο της ευμάρειας στη χώρα του. Εμείς τι ασφαλιστικές δικλείδες έχουμε ως χώρα, ότι δεν λέω εγώ για πρόθεση κτλ. Ότι δεν θα μπορέσει, ας πούμε, να βρει την πλειοψηφία για να αναθεωρήσει το Σύνταγμα ο κύριος Ζάεφ. Ή ότι θα χάσει το δημοψήφισμα. Θα είναι η ψηφοφορία στη Βουλή, η έγκριση της συμφωνίας, το τελευταίο βήμα, όπως είπατε και την προηγούμενη Δευτέρα. Στη δικιά μας Βουλή. Η δικιά μας Βουλή έπεται των εσωτερικών διαδικασιών εκείνης της χώρας με απόλυτη σεβασμό, διότι εκείνοι χρειάζονται τις διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ενώ εμείς όταν ολοκληρώσουν πρέπει να επικυρώσουμε για να ισχύει η συμφωνία που θεωρούμε καλή. Άρα, στο χρονοδιάγραμμα, στις 25 τώρα του μηνός. Όχι, στις 25 του μηνός που υπάρχει σύνοδος κορυφής, υποθέτω ότι η Ελλάδα, 25, αν αύριο όλα πάνε καλά, θα πει ναι. 25 του μηνός, δύο εβδομάδες από σήμερα, υπάρχει Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που mm-hmm. αυτό αποφασίζει. Για όχι την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Όχι στη σύνοδο κορυφής 4 μέρες μετά. Ωραία. Ναι, εκεί, εφόσον έχουμε επικυρωμένα τα, και ελπίζω να τα έχουμε από τη Βουλή τους, όπως και επικυρωμένα και τα ζητήματα που έχουμε με την Αλβανία, εμείς θα δώσουμε το OK μας με μεγάλη μας χαρά να πάρουν τον ευρωπαϊκό τους δρόμο. Και μάλιστα, εάν, και πιστεύω ότι αύριο θα ολοκληρώσουμε, έχουμε λύσει πράγματι όλα τα προβλήματα, mm-hmm. εμείς πρέπει να συνδράμουμε και να στηρίξουμε αυτές τις χώρες στον ευρωπαϊκό τους δρόμο. Πρώτον, διότι εμείς είμαστε φίλοι που δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις σε βάρος τους. Δεν είμαστε καμιά χώρα που θέλει να τους εκμεταλλευτεί. Και δεύτερον, διότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια κοινή πορεία σήμερα, ώστε να υπάρχει η ομάδα των Βαλκανικών κρατών στο μέλλον, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 40 κρατών μελών, που να παίζει ρόλο. Διότι έχουν καταλάβει και ήδη ότι κανένας δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Μόνος του. 10 μέρες μετά, στις 11-12 Ιουλίου, που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ναι. έχει χαθεί αυτό το ορόσημο ή εφόσον αύριο. Όχι, αυτό είναι μετά από τις 25 του. Μετά, ναι. Αν είναι κάτι που δεν βλέπω να προλαβαίνουν να το χάσουν, είναι αυτό. Θέλω να σας πω. Σας ρωτάω γιατί λένε πολλοί ότι αν δώσει η Ελλάδα το πράσινο φως στο ΝΑΤΟ και μετά κάτι σκαλώσει τη συμφωνία, δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Δεν γι' αυτό σας ρωτάω. Λάθος είναι αυτό. Λάθος. Να το διευκρινίσουμε. Να σας πω. Το ΝΑΤΟ, αυτό που θα δώσει στις 11-12 στη Σύνοδο Κορυφής, αν το δώσει, έτσι. Αλλά αυτό που μπορεί να δώσει και που προγραμματίζεται, αν όλα πάνε καλά, να μπορεί να το δώσει, είναι μια πρόσκληση. Mm-hmm. Αυτή η πρόσκληση θέλει επικυρώσεις μετά από όλα τα κράτη. Και η πρόσκληση θα δοθεί με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορεί να επικυρωθεί μια τέτοια σχέση.
Διότι δεν είμαστε εμείς που τους λέμε να πάνε στο ΝΑΤΟ ή όχι. Να είμαστε σαφείς. Είναι οι ίδιοι που επιλέγουν να πάνε και εμείς δεν τους εμποδίζουμε. Άρα καταλαβαίνω ότι ακόμη και αν 11-12 του μηνός η Ελλάδα δώσει το πράσινο φως και μετά κάπου χαλάσει η συμφωνία, απλώς η ένταξη της φυρών στο ΝΑΤΟ δεν θα επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Σωστά. Να το πω διαφορετικά, μπορεί να μην είναι η Ελληνική Βουλή. Εάν δεν, δεν κρατήσουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα δοθεί η πρόσκληση, δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν ανταποκριθούν, που είναι δικό τους θέμα, εκείνοι το θέλουν, γιατί να μην ανταποκριθούν, λέω εγώ, θα το ολοκληρώσει. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύρια, και σε έναν βαθμό η ασφάλεια του ΝΑΤΟ, είναι το κίνητρο που τους κάνει να διαπραγματεύουν με εμάς. Διότι παρόλο που με κατηγορούν που δείχνω κατανόηση απέναντί τους, θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις όνομα. Και δεν υπάρχει στην ιστορία, πέρα από τη σχέση Γερμανίας-Αυστρίας, αυτή που ξέρω εγώ τουλάχιστον, κράτος που να άλλαξε όνομα με συμφωνία με τρίτο κράτος. Ξέρω κράτη που αλλάζουν τα ονόματά τους γιατί τα μετατρέπουν από διεθνές όνομα σε στενό δικό τους, δηλαδή στη γλώσσα τους. Ξέρω κράτη που αλλάζουν τα όνομά τους για να δώσουν καλύτερο χαρακτήρα στον εαυτό τους. Ξέρω κράτη που αποσπώνται από τρίτα κράτη και παίρνουν το όνομα που είχαν σαν περιοχή αυτού του κράτους. Αλλά κράτος που να έχει την τόλμη και την αποφασιστικότητα να αλλάξει το συνταγματικό του όνομα, το όνομά του στις διεθνείς του σχέσεις και να πάρει και πρωτοβουλία το ίδιο, να πει ποιο είναι αυτό το όνομα που θέλει να έχει, πώς αυτό το όνομα θα υπάρξει η διάχυσή του διεθνώς, θέλει μεγάλη τόλμη. Και δεν είναι μικρό πράγμα. Μερικοί ξαφνικά θεωρούν για τους τρίτους όλα πολύ εύκολα. Ας πάρουμε οποιαδήποτε διεθνή σύγκρουση, από το Ισραήλ, Παλαιστίνη μέχρι Ρουάντα, Ουγκάντα, και θα δείτε, ενώ σε εμάς όλα μας φαίνονται εύκολα και λέμε γιατί δεν τα βρίσκουν επιτέλους, για τους ίδιους είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχει ιστορικό βάρος, έχουν δεσμεύσεις μέσα προκαταλήψεις, από στερεότυπα, από αντιπολιτεύσεις που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Είναι τολμηρό το βήμα να αλλάξει το όνομα ένα κράτος. Και εγώ δεν λέω να τους λυπηθεί κανείς, γιατί είναι αξιοπρεπέστατος λαός, αλλά να τους αναγνωρίσει αυτή την τόλμη. Γιατί την κάνουν αυτή την τόλμη? Γιατί θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη. Εμείς τους θέλουμε Ευρωπαίους ή τους θέλουμε να κοιτάνε προς Ανατολάς ή ας πούμε το αλβανικό του στοιχείο από την περηφάνεια και αξιοπρέπεια την εθνική που νιώθουν να γίνουν Ισλαμιστές και θρησκευτικοί φουντεμενταλιστές? Διότι κάποιοι νομίζουν ότι αν αφήσουμε αυτή η διαδικασία να εξελίσσεται και δεν βαριέσαι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στο άρθρο που είναι κεφάλαια για τον αλυτρωτισμό, προβλέπουμε να φτιάξουμε μια επιτροπή που να κοιτάξει τα βιβλία να μην έχει αλυτρωτισμό. Εμάς δεν έχουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κοιτάξουν. Αυτόν έχει. Μας νοιάζει που έχει αλυτρωτισμό, δηλαδή απλώς μας ενοχλεί ο αλυτρωτισμός, είναι αυτός. Επί 12 χρόνια ο κύριος Κρουεύσκη, το αδελφό κόμμα της κυρίας, των κυρίων της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, διαπαιδαγωγούσε τις νέες γενιές στην Φύρομ, δηλαδή μια ολόκληρη γενιά που βγήκε από από το παιδικό σταθμό και έφτασε μέχρι το Πανεπιστήμιο, τους διαπαιδαγωγούσε ότι η Ελλάδα είναι εχθρή, ότι υπάρχει μεγάλη Μακεδονία. Δεν λένε για διάσπαση της Μακεδονίας του γεωγραφικού χώρου με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, όπως λέει δικιά μας και σωστά ως ιστοριογραφία. Λένε ότι υπήρξε μεγάλη Μακεδονία και πήγαμε και την ακροτεριάσαμε και έπρεπε να τα πάρει πίσω. Αυτός είναι ο αλυτρωτισμός. Εάν αφήναμε να συνεχίσει αυτό, δηλαδή και οι επόμενες γενιές να διαπαιδαγούνται με αυτό, θα είχαμε στα βόρειά μας ένα λαό ο οποίος θα είχε διαπαιδαγωγηθεί εχθρικά, με μια αντίληψη για την ιστορία ότι εμείς είμαστε ο εχθρός τους και ότι εμείς θέλουμε να τους κατασπαράξουμε και να πάρουμε και το υπόλοιπο κομμάτι πίσω ή να το κατακτήσουμε όπως κάναμε παλιά. Δεν μας ενδιαφέρει οι νέοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα να διαπαιδαγούνται με φιλία, με αγάπη προς την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με αγάπη απέναντι στις καλές σχέσεις γειτνίασης που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή, και τους θέλουμε να κοιτάνε προς την Τουρκία και να εκτρέβονται την Ελλάδα? Εγώ απορώ. Οι τάχα πατριώτες που λένε «Α, δεν μας πειράζουν», ουσιαστικά τι κάνουνε? Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την πορεία, να δημιουργηθεί πάνω από το σβέρκο μας ένα εχθρικό κράτος. Όχι. Και εκείνοι σήμερα και εμείς θέλουμε να ζήσουμε εν ειρήνη.
Κύριε Υπουργέ, αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο κύριος Καμένος. Και αν και ξέρω ότι είναι δική σας δουλειά και του Πρωθυπουργού να κάτσετε στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ για να δώσετε το πράσινο φως στη Φιρόμ, αν όλα πάνε καλά, μετά θα πρέπει να κάτσει ο κύριος Καμένος με τον Υπουργό Άμυνας, τον ομόλογό του της γειτονικής χώρας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με τη διαφωνία που υπάρχει? Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος έχει διαφωνία όσον αφορά το νοματολογικό. Mm-hmm. Δεν έχει διαφωνία όσον αφορά το πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ, γιατί πρέπει να σας πω ότι σε ορισμένες συναντήσεις του ΝΑΤΟ, η Φίρομ, τα Σκόπια, ερχόντουσαν, όχι τώρα από τη δικιά μας κυβέρνηση, από παλιά. Από πότε? Από τότε που συμμετείχαν με ειδικό εκστρατευτικό σώμα στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Και αποτελούν κομμάτι των ανατολικών στρατευμάτων. Εμείς καλά κάναμε και δεν στείλαμε, έχουμε μερικούς αξιωματικούς μόνο από παλιά. Αποτελούν κομμάτι των ανατολικών στρατευμάτων και είναι στο τραπέζι. Πάντως, δεν νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα συναντήσουμε έναν υπουργό από αυτή τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην λέμε πράγματα παράλογα που τάχα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν. Mm-hmm. Απλώς αυτή η σχέση θα πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί να παραμένει, κατά τη γνώμη σας, υπουργός ο κύριος Καμένος, αν δεν στηρίξει, αν δεν ψηφίσει την συμφωνία? Καταρχάς, ξέρετε ότι βάζει ήδη θέμα δεδηλωμένη η αντιπολίτευση. Λέει ότι δεν είναι δυνατόν ο υπουργός εξωτερικών να λέει ναι σε μια συμφωνία και ο υπουργός άμυνας να λέει όχι. Πολύ ωραία. Στην κυβέρνησή του στην παλιά έλεγε ο υπουργός εξωτερικών όχι. Ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Μητσοτάκη. Και κάθισε ο κύριος Μητσοτάκης. Έφυγε ο κύριος Σαμαράς. Και όταν έφυγε ο κύριος Σαμαράς, θυμόσαστε τι έγινε στη Νέα Δημοκρατία? Διάσπαση. Όχι. Υπήρξε η ομάδα των τριών, αν θυμηθείτε. Του κύριου Εύερτ, του κύριου Κανελόπουλου και του κύριου Δήμα, που ήταν ενάντια στη λύση του Μακεδονικού. Και μάλιστα ο κύριος Εύερτ, αν θυμάμαι καλά, έγινε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και ας συνείπεν, μπορούν να συνεπάρχουν. Τότε είχε 150 βουλευτές η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 150 και τον Κατσίκη. Τώρα είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. 153 έχουμε, ας πούμε, θα περάσει. Συγγνώμη. Λέω λοιπόν, εδώ έχουμε το φαινόμενο ότι σε ένα ίδιο κόμμα. Υπήρξαν πολύ πιο ισχυρές αντιθέσεις και με πολύ άσχημο τρόπο από ότι σε μια κυβέρνηση δύο διαφορετικών κομμάτων, όπου ο κύριος Καμένος με πάρα πολύ πρεπή τρόπο, με πάρα πολύ ευγενή τρόπο θα έλεγα, εκφράζει, κατηγορηματικό τρόπο, γιατί το πιστεύει ακλόνητα, εκφράζει τη διαφορετική του σκέψη. Είπα λοιπόν στην προπροηγούμενη μου συνέντευξη, η οποία ήταν τον Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, ή τον Γενάρη του φέτος ή του Δεκέμβρη που τέλειωνε, ότι το θέμα στη Βουλή δεν είναι η πλειοψηφία των κομμάτων, διότι και σήμερα, ας πούμε, η κυβέρνησή μας έχει δύο κόμματα και έχει απέναντί της τριπλάσιο αριθμό κομμάτων. Το πρόβλημα είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Και σας είπα τότε ότι όπως ξέρω την πολιτική σκηνή του τόπου και όπως ξέρω τα κόμματα και τις αρχές τους, θα βρεθεί πλειοψηφία βουλευτών που θα στηρίξει μια τέτοια λύση. Λέει η Νέα Δημοκρατία. Ακούω και διάφορα νέα πρόσωπα που δεν έχουν εμπειρία από την πολιτική ή από τη μάχη για δημοκρατία στην πολιτική. Μπορεί να μην έχουν τόση εμπειρία. Δεν λέω είναι δημοκρατικότητα, αλλά εμπειρίες δεν έχουν. Λένε ότι μα πώς η κυβέρνηση θα σταθεί αν δεν ψηφιστεί από τα δύο κυβερνητικά κόμματα. Όχι. Μια κυβέρνηση στηρίζεται στην πλειοψηφία της Βουλής. Αν διαμορφωθεί πλειοψηφία στη Βουλή υπέρ αυτής της λύσης, είναι νόμιμο. Είναι συνταγματικό, είναι δημοκρατικό. Δεν υπάρχει ο κανόνας ποιος είναι στη Βουλή. Λέει ο κανονισμός της πλειοψηφία κομμάτων ή πλειοψηφία βουλευτών. Και αν πάλι δεν της αρέσει τη Νέα Δημοκρατία η πλειοψηφία των βουλευτών, δεν έχει παρά να βάλει θέμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και να μετρήσει τον πόη της. Στους βουλευτές της κεντροαριστεράς καταλαβαίνω ότι ποντάρετε. Σε κάποιους δεν ποντάρω. Εγώ ακούω τον κύριο Θεοχαρόπουλο που είναι ηγέτης της ΖΙΜΑΡ. Mm-hmm. Ακούω τον κύριο Θεοδωράκη που με αξιοσύνη στέκει το όρθιο σε αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να έχουμε σε άλλα διαφωνίες, αλλά εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τη συμπεριφορά του. Που λένε ότι θα στηρίξουν και με αυτούς ήδη υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή. Νομίζω ότι μεγάλο κομμάτι του κινήματος αλλαγής, αν όχι όλο, μακάρι, θα στηρίξει επίσης. Διότι το κίνημα αλλαγής έχει 6 πρόσωπα ως ηγέτες. Από αυτούς τους 4, δηλαδή και ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Παπαδρέου, έχουν δηλώσει με σαφήνεια ότι θα υποστηρίξουν μια λύση. Αλλά ακόμα και η κυρία Γεννηματά την ακούω, παρόλο που καταλαβαίνω ότι νιώθει κάποιες αντιφάσεις, κάποιες δυσκολίες, κάποιες αναζητήσεις, λέει ότι θα ψηφίσει εάν η συμφωνία είναι καλή. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Με την καρδιά
Τα χτυπάει ζωντανή, όχι με την καρδιά, να χτυπάει ζωντανή και την ψυχή μου παρούσα. Καλύτερη συμφωνία από αυτή που φέρνουμε, ουδέποτε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάφερε. Αν λοιπόν θέλουν μια καλή συμφωνία και η δικιά μας συμφωνία είναι καλύτερη από αυτό που θεωρούσαν καλή, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην τη στηρίξουν. Απ' την άλλη πλευρά, μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει ή τέλος πάντων πώς απαντάτε σε κάτι που θα μπορούσε να πει ένα γαλάζιο στέλεχος, ότι δηλαδή απειλείτε με απόρριτα έγγραφα. Λέτε μη με. Τι απόρριτα. Σήμερα είδα σε εφημερίδα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, της στενής παράταξης, είδα απόρριτα έγγραφα. Με τα οποία πήγαν να καλοποιήσουν την εικόνα τους. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα μπορούσε να σας εγκαλέσει ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτα μας απειλείτε, μας βρίζετε, μας προσπαθείτε να φωτίσετε τις αντιφάσεις και μετά ζητάτε συνένεση. Γίνονται όλα αυτά μαζί. Καταρχάς, εγώ δεν λέω καμιά βρυσιά. Μάλλον ακούω βρυσίες. Ναι, μεταφορικά μιλάω. Ναι, αλλά στην κυριολεξία ακούω βρυσίες. Αυτά τα υπολείμματα κομμουνισμού κλπ. Που λένε. Προδότη κλπ. Δεν λέω βρυσίες. Ουδέποτε μου έχω βρύσει πολιτικό αντίπαλο. Ουδέποτε μου. Έχω υβριστεί με άθλιο τρόπο. Ιδιαίτερα την εποχή που είμαι υπουργός. Δεύτερον, ουδέποτε εκβιάζω. Γιατί νιώθουν εκβιαζόμενοι, είναι το ερώτημα. Αυτά που συμφωνούσαν και διαπραγματευόντουσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά είναι τα ιστορικά ντοκουμέντα, δεν τα ξέρει ο ΙΕ που διαμεσολαβούσε. Εντάξει, απλώς όταν λέτε δεν αν τα ξέρει, βγάλω συγνώμη, τα ντοκουμέντα συγνώμη, του Υπουργείου δεν τα ξέρει, ο άλλος μπορεί συγνώμη, να σκεφτεί να ότι αυτό. Ακούγεται κάπως απειλητικό. Ναι, όχι, δεν τα ξέρει η Φύρομ. Όλος ο κόσμος τα ξέρει. Δεν τα βγάζω για να μην γίνουμε ρεντίκολο εδώ στη χώρα. Θα τα βγάλετε αν προκληθείτε. Μα άμα συνεχίζουν να με λένε εμένα προδότη επειδή λέω α συν 2, αυτοί που λέγανε α πλην 10 δεν θα πρέπει να τους πω παιδιά σεμνά. Προς το παρόν τους λέω παιδιά. Σας έχω διαβάσει, έχετε δώσει πράγματα και σας δίνω μια καταπληκτική ευκαιρία. Δεν σας απειλώ. Πείτε μόνοι σας. Πείτε μόνοι σας. Αν δεν τρέπεστε και αν γνωρίζετε, γιατί αυτή η καραμιστική διπλωματία, πείτε μόνοι σας ποιο είναι τα ονόματα που προτείνατε και πείτε μας και ποιο προτιμούσατε. Δηλαδή, εδώ κάθονται οι reunion, οι παλιοί συμμαθητές και συζητάνε και λένε: τότε μου αρέσανε αυτά τα 2-3 αγόρια στην τάξη, αυτά τα 2-3 κορίτσια στην τάξη, και ήμουν ερωτευμένος με αυτήν από τις 2-3. Αυτοί γιατί δεν τρέπονται να πούνε ποια λύση τους άρεσε και με ποια είχαν ερωτευτεί, ποια φλερτάραν, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε. Γιατί νιώθουν απειλούμενοι όταν τους ρωτά, παιδιά, πείτε μας, έχετε προτείνει ποτέ Μακεδονία, Σκοπίων, με εσωτερική χρήση στο όλμα Μακεδονία? Εγώ ρωτάω, το έχετε πει ποτέ? Η κυρία Μπακογιάννη βγαίνει και λέει δεν το είπαμε ποτέ. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Θέλει να το πει για να με προκαλέσει να βγάλω τα ντοκουμέντα ή δεν το ξέρει? Το πρώτο το πιστεύω περισσότερο από το δεύτερο. Λοιπόν, εγώ λέω σεμνά παιδιά. Δεν θα κάνετε τις παρθένες που δεν είχατε κάνει καμιά πρόταση και καμιά συμφωνία και τίποτα, διότι διαβάζουμε. Το ξέρετε. Υπάρχουν τα ντοκουμένα. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ θράσος να έχεις πει α πριν 5 και να λες ότι το α συν 10 είναι προδοσία. Το θεωρώ θράσος. Και αν θέλουν να τα μετρήσουμε, ας τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι. Αυτό τους λέω. Δεν τους προκαλώ ότι θα βγάλω τα έγγραφα. Τους προκαλώ να σταματήσουν να λένε ψέματα. Να περάσουμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε ότι συνεχώς εντείνεται, κλιμακώνεται η ρητορική της Τουρκίας σε βάρος και δεν ξέρω πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι ουσιαστικά βλέπουμε να ξεδιπλώνουν όλη η πολιτική της Τουρκίας μια προεκλογική εκστρατεία όπου κάνουν πλειοδοσία. Ποιος θα επιτεθεί σφοδρότερα στην Ελλάδα? Εάν έχετε παρακολουθήσει τι λέω, είπα πριν 6 μήνες και πρόπερσι το είπα αυτό, ότι το μεγάλο πρόβλημα για μας με την Τουρκία είναι ότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία δεν είναι καλύτερη σε αυτά που μας ενοχλεί η κυβέρνηση Ερντογκάν, και ο Ερντογκάν αποτελεί μια πιο συγκροτημένη χαρισματική προσωπικότητα από ότι εκείνη. Διότι ακόμα και την ιστορία με τα νησιά του Αιγαίου τα ξεκίνησε η αντιπολίτευση. Και νομίζω αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν έχουμε εμείς μόνο απορία. Απορία έχουν όλοι οι διεθνείς παίκτες και ιδιαίτερα οι διεθνείς παίκτες στη Δύση, μικροί και μεγάλοι, που ακριβώς είναι να πάει. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να γίνουν με το καλό οι εκλογές, να δουν το είδος του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η σταθερότητα της Τουρκίας, αλλά και πόσο εκνευρισμένοι θα είναι οι πιθανοί νικητές,
και μετά να τα δούμε. Εδώ πάλι ισχύει αυτό που σας είπα πριν. Πολλές φορές με προκαλούν και με κουβέντες η τουρκική πλευρά. Η ελληνική διπλωματία μετρά τα λόγια της. Γιατί είμαστε σοβαροί, νυφάλοι και υπομονετικοί. Δεν είμαστε κοκαράκια για να τσακωνόμαστε. Στα πρωινάδικα καλά κάνουν και τσακώνονται οι πολιτικοί. Κάπου μέσα στα εντευκτήρια της Βουλής καλά κάνουν και τσακώνονται. Ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να μετράει τα λόγια του όσον αφορά τρίτες χώρες. Εγώ ελπίζω να λειτουργήσει η δημοκρατία στην Τουρκία, να έχουμε πραγματικά δημοκρατικές εκλογές, να εκλέξει αυτόν που θέλει και αγαπάει ή προτιμάει ο τουρκικός λαός και να επιδείξει αυτοί που θα εκλεγούν στις προεδρικές εκλογές και στις κοινοβουλευτικές νυφαλιότητα και ηρεμία και να πάψουν οι εκδηλώσεις οι οποίες προκαλούν ανησυχία για την ευρικότητά τους και τον αναθεωρητισμό τους. Τώρα, εδώ και καιρό βλέπουμε και από το ακαδημαϊκό σας ακόμη έργο και από την αρθρογραφία σας και πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ότι προσπαθείτε πάντα να έχετε στραμμένο το βλέμμα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μία ξενοφοβική ακροδεξιά, όπως θέλετε πείτε τι, ως έναν από τους δύο βασικούς εταίρους στην Ιταλία. Έχουμε στη Σλοβακία που δεν έχει μετανάστες να κερδίζει ένας ο οποίος είχε βασικό σύνθημα ότι Σλοβενία. Δεν θα πάρει. Στη Σλοβενία, με συγχωρείτε, ότι δεν θα πάρει κανένα μετανάστη και πρόσφυγα. Στην Αυστρία τους συσχετισμούς που ξέρετε. Και όλο το αντιευρωπαϊκό περιβάλλον και το λαϊκιστικό. Τη Μάλτα σήμερα αρνεί το να πάρει από την Ιταλία πρόσφυγες. Τους πήρε η Ισπανία, μου φαίνεται. Ναι, όλα αυτά πού οδηγούν. Κοιτάξτε. Σας ανησυχεί ότι σιγά σιγά αυτό που παλιά... Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος για να λέω με ανησυχεί ή δεν με ανησυχεί. Δεν υποτιμώ, τιμώ το επάγγελμα, αλλά κάνω άλλη δουλειά. Πώς αποτιμάτε είναι να βρω την αλλαγή των ευρωπαϊκών σχετισμών. Αν δείτε, έχουμε φτιάξει 16 καινούριες διεθνείς μορφοποίησεις. Για πρώτη φορά η Ελλάδα. Έχει μεγάλες και διαφορετικού είδους συμμαχίες. Παραδείγματος χάρη, την άλλη Πέμπτη Παρασκευή, στη Ρόδο, φτιάχνουμε. Έχουμε την τρίτη διάσκεψη της Ρόδου, που είναι μια διάσκεψη που θα προωθήσει την ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής, όπου συμμετέχουν 22 αραβικά, στην πλειοψηφία τους αραβικά, και νοτιοανατολικής Ευρώπης κράτη. Δηλαδή, είναι μια μορφοποίηση, μια συνεργασία, πολύ μεγάλη 22 κράτη. Πριν από 2 εβδομάδες, κάναμε μια συνεργασία που είναι δικιά μου πρωτοβουλία και που τη στήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, που έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις, που ήταν μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης ανάμεσα στις χώρες του Βίζογκρατ, της Βαλκανικής, τους B4 που είμαστε 4 χώρες που συνεργαζόμαστε, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, αλλά και Σλοβενία που αναφέρατε, ναι. Συν τις υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες? Είναι πρωτοβουλίες που προσπαθούν να διευκολύνουν να βρούμε όλοι μαζί έναν ευρωπαϊκό δρόμο που να εξυπηρετεί τους λαούς μας, αλλά να εξυπηρετεί και το μέλλον της Ευρώπης και τα μικρομεσαία κράτη, τα οποία θα έχουμε μεγάλο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις στο μέλλον της Ευρώπης για τους θεσμούς, ποιος θα έχει επίτροπο, πόσοι επίτροποι θα είναι, πόσους ψήφους έχουμε κλπ. Διαμορφώνουμε λοιπόν καταπληκτικούς ισχυρούς συμμαχικούς θεσμούς και μηχανισμούς που κατά τη γνώμη μου αποτελούν το δρόμο της λύσης. Η Ευρώπη έχει προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν είναι γιατί κάποιος Ευρωπαίος, πολιτικός, Ιταλός ή Σλοβαίνος έχει ακραίες απόψεις. Οι ακραίες απόψεις κερδίζουν διότι εμείς χάσαμε τα ερωτήματα που βάζει ο κόσμος. Δηλαδή δεν υπάρχουν, έτσι λέω πάντα εγώ, αριστερές δεξιές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν προοδευτικές και αντιδραστικές θεματολογίες. Υπάρχουν αριστερές και δεξιές απαντήσεις. Αν όμως πριν να απαντήσουμε χάσουμε αυτό που ανησυχεί τον κόσμο, αυτό που κινεί τον κόσμο, αυτό που έχει σε ερώτημα ο κόσμος, τότε θα δούμε την άνοδο τέτοιων δυνάμεων. Αυτές οι δυνάμεις μας δείχνουν τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τον πολιτικό. Κύριε Υπουργέ, και κλείνοντας, μπορείτε να μας περιγράψετε τι έχει απομείνει να συζητήσουν αύριο ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ? Πού κολλάει το πράγμα? Όχι, δεν κολλάει. Νομίζω ότι καταλήγουν στη λύση κάποιων προβλημάτων. Είναι, αν δείτε τη διατύπωση που ακούω και από το μαξί μου μέσα και που ξέρω γιατί εκεί ήμουν το πρωί, θα ολοκληρωθεί αύριο η συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας σε μια τόσο κρίσιμη μέρα και για τις ειδήσεις που μας δώσατε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Να είστε καλό τάξιδος και εσείς και ο νέος τρόπος που διαμορφώσατε τις ειδήσεις σας. Όλοι εδώ σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι.